Πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, ο οποίος η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα πραγματικό μνημείο για το ποδόσφαιρο, το γήπεδο αυτό. Σου δίνει μεγάλο πρεστίζ όταν το χρησιμοποιείς ως έδρα σου. Για όσους απομακρύνθηκαν για λίγο από τις θέσεις τους, το μάτς ξεκίνησε. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πρόμες. Δοκιμάζει το πόδι του. Το πιάσε εντελώς εμφυκτοδός. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Η πίεση στην επίθεση έχει αποτέλεσμα. Μπόρχα θα πασάρει προς τα δεξιά. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Κάνει ένα γέμισμα μπροστά. Καιροφυλακτεί για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Ρογκ. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλιά μου. Τη στέλνει μακριά. Ευκαιρία για αντεπίθεση τώρα. Προς τα πίσω η μπάλα θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή την έξυπνη πάσα. Κάνει τη μακρινή παλιά. Καλή η κατεβασιά του από τα αριστερά. Πολύ έξυπνη η ενέργειά του. Προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι της ομάδας του. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Ρόμπεν. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Κάνει το γέμισμα. Φλάρ. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Έχουν περάσει 15 λεπτά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Και να η κεφαλιά. Δεν ήταν αρκετά γρήγοροι ώστε να κάνουν τη ζημιά. Ναι, και έδωσαν και στους αντιπάλους τους πάρα πολύ χρόνο για να αναδιοργανωθούν. Από τη στιγμή που ξαναπήραν την κατοχή της μπάλας, κινήθηκαν ταχύτατα και πολύ αποφασιστικά. Πραγματικά μια υποδειγματική φάση για το πώς πρέπει να εκδηλώνεται σωστά ένας ευνηδιασμός. Ένα 1-0 το σκορ. Και το παιχνίδι θα πάρει άλλη τροπή τώρα. Είναι αυτοί που έχουν πλέον το μάτς στα χέρια τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ακόμα δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Μαλόνεϊ. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση.
Ο παίκτης έκανε μια καλή κούρσα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Θα ψάξει για προωθημένους τους παίκτες του. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Ρόμες. Τώρα έχει την ευκαιρία ο Ρόμπεν. Τον άδειασε κανονικά. Ρόμπεν προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Αυτό είναι πλάγιο. Κατάφερε και την κράτησε. Φλάρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Βέντε ξαναμπήκε στο παιχνίδι. Τι άλλο να πεις εκεί. Που έχουν τελειώσει τα κοσμητικά επίθετα. Από τη γωνία που βρέθηκε και για τη θέση βέβαια που είχε ο goalkeeper, έκανε την σωστή επιλογή και ανταμείφθηκε. Το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Η αντίδρασή τους ήταν ιδανική όταν έμειναν πίσω στο σκορ. Τώρα πια το momentum του αγώνα είναι με το μέρος τους. Ωραίο τάκλιν. Πήγε καθαρά πάνω στην μπάλα. Πολύ καλή πάσα. Η μπάλα έφτασε μέχρι το σημείο που βρισκόταν ο αμυντικός, ο οποίος την έδιωξε σε κόρνερ. Φαν Χίνκελ ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Πάει για κεφαλιά. Πολύ καλή απόκριση. Μεγάλη απόκριση αυτή εδώ. Κατάφερε να προσεγγίσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Πάει για το γκολ. Και σκόραρα. Λέτε αυτό το γκολ να είναι και το καλό. Ομαδική δουλειά εδώ. Βλέπουμε πόσο γρήγορα πέρασαν από την άμυνα στην επίθεση, απλά και αποτελεσματικά. Θεωρώ πολύ πιθανό βέβαια, αυτό που εμάς μας φαίνεται απλό, να έχει δουλευτεί αμέτρητες ώρες στην προπόνηση. Και να που έχουμε προβάδισμα στο μάτς. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Κάνει μία σέντρα. Πας. Λέει όχι σε αυτή τη φάση. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Το σφύριγμα του διαιτή σηματοδοτεί την ανάπαυλα του αγώνα. Στο πρώτο μισό του αγώνα είχαμε σχεδόν τα πάντα. Πάσεις, γκολ, θέαμα. Ας ελπίσουμε και το δεύτερο ημίχρονο να συνεχίσει έτσι. Θα το πω αμέσως και ασυνερίσκω. Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε. Φαν Χίνκελ. Μενσά. Μαλόνεϊ. Ρόμπεν προσπαθεί να το πάρει πάνω του με ένα κατέβασμα από τη δεξιά πτέρυγα. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας.
Η μπάλα θα περάσει τη γραμμή. Αντίθετο θα λέγαμε. Αν έμπαινε θα ήταν πραγματικά γκολάρα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Φαν Χίνκελ. Μαλόνεϊ. Ανακτά και πάλι την μπάλα. Μαλόνεϊ ψάχνει τη σεπτή πάσα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής. Αλλά έπιασε. Φαν Χίνκελ θα κάνει την πάσα προς τα έξω. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Σέντρα με καλές προϋποθέσεις. Φαν Χίνκελ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους. Μαλόνεϊ ψάχνει τη σεπτή πάσα. Επιχειρεί μια σέντρα. Στέλνει την μπάλα μπροστά και θα πασάρει, ελπίζοντας για κάτι καλό από τον συμπαίκτη. Να η ευκαιρία να τους πιάσουν στον ύπνο. Δεν καταλαβαίνει από σκληρά μαρκαρίσματα αυτός ο παίκτης. Μπράβο του. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Άσε με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Οι παίκτες ξεχύνονται μπροστά. Κάνει μια δυναμική κούρσα από τα δεξιά. Για να δούμε. Ευκαιρία για γκολ. Μπόρχα γεμίζει προς την περιοχή. Αλλά δεν ήταν αρκετή. Ο Φαν Χίνκελ πάντα καραδοκεί για τον γκολ όπου και αν βρίσκεται. Αν υποψιαστεί ευκαιρία για γκολ, θα σουτάρει χωρίς κανένα δισταγμό. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Πιστεύω πως πρέπει να έκανε λάθος εκτίμηση της απόστασης. Αν το βάζε αυτό, θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλεί στο τέρμα του. Μαλόνεϊ. Η μπάλα θα βγει πλάγιο. Τελικά ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Φεγγουλή. Η άμυνα δείχνει να τα πηγαίνει λίγο καλύτερα τώρα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Ετοιμάζει την παλιά προς τα έξω. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά. Είναι ευκαιρία. Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Σε μαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Πολύ καλή προσπάθεια. Λιτώνει τα χειρότερα. Χρειάζεται μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα έλεγα, και οξυδέρκεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Κάνει επίδειξη τεχνικής κατάρτισης εδώ. Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία για σέντρα. Εξαπολύει ένα σουτ. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια.
πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Ο διαιτητής κοιτάζει το ρολόι του. Τώρα πια δεν απομένει παρά ελάχιστος χρόνος στο ρολόι του ρέφερη. Αυτό δεν χάνεται με τίποτα. Σέντρα προς τον άξονα. Καλού κακού καθαρίζει το πάση. Η μπάλα περνάει τη γραμμή και είναι πλαγιό. Πάει να βρει κάποιον νέα κεφαλιά. Λίγο έλειψε να μπει. Και σχεδόν αμέσως μετά ακούγεται και η λήξη του παιχνιδιού. Μόνο με ένα γκολ σε όλο το παιχνίδι ήταν πολύ κοντινό το σκορ. Νομίζω ότι κρίθηκε από το ποιος το ήθελε περισσότερο τελικά. Θα έλεγα πως το σύστημα που εφάρμοσαν δεν ήταν και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Συνεχείς πλαγιοκοπήσεις και σέντρες. Μάλλον όμως το έκαναν πολύ καλά αυτό το παιχνίδι. Επίσης είναι σημαντικό. Ανά τον κόσμο. Σε αυτή τη γειτονιά του κόσμου εδώ ο καιρός δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Έχουμε κάποια απειλητικά σύννεφα πάνω από τα κεφάλια μας και ενδέχεται να βρέξει. Φυσικά ούτε οι θεατές, ούτε οι παίκτες, ούτε οι διαιτητές τοούνται από αυτόν τον καιρό. Φαντάζομαι όλοι τους θα έχουν βρεθεί και σε χειρότερες από αυτές εδώ σήμερα καιρικές συνθήκες. Πολύ εντυπωσιακό το γήπεδο αυτό. Αν το επισκεφτείς, σίγουρα σου μένει αξέχαστο. Όπως ίσως να προσέξατε, το μάτς ξεκίνησε. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Μπανέγκα. Κρόικερς. Θέλει να στείλει την μπάλα προς το σημείο του πέναλτι. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Η Γκρόνιγκεν φάνηκε να έχει αδυναμίες εκεί στα άκρα. Όχι βέβαια πως η άμυνά τους ήταν καλύτερη στον άξονα. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι στάθηκαν πολύ τυχεροί σε αυτή τη φάση. Προσπαθεί να σουτάρει. Χτυπά στο δοκάρι και φεύγει μακριά. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Σε τέτοιες φάσεις δεν μπορείς σίγουρα να κατηγορήσεις τον παίκτη. Ήταν υπόθεση χιλιοστών. Στάθηκε πολύ άτυχος. Οι αντίπαλοι του ξεφυσάν με ανακούφιση. Και συνεχίζει. Έκανε ωραία κατεβασιά εκεί. Αλλά ο αντίπαλος με πολύ αυταπάτηση. Ό,τι και αν έκαναν οι αντίπαλοι για να τον σταματήσουν, αυτός τα χαβάτα. Όπως βλέπουμε, διαχειρίστηκε πολύ καλά τη φάση ο επιθέμενος και βρήκε την καταλληλότερη στιγμή για να σουτάρει. Καλύτερο ξεκίνημα αμφιβάλλω αν μπορούσα να κάνω. Προς τα πίσω η μπαλά θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση το 0. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του.
και τη στέλνει προς τα αριστερά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα έπειτα από πίεση. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Και βγάζει την μπάλα προς τα άκρα. Τον άδειασε κανονικά. Θα πρέπει να σεντράρει τώρα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Σημαδεύει το κέντρο της άμυνας του. Η Γκρόνιγκεν καταφέρνει εδώ να γλιτώσει το κίνδυνο. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψό κίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Ο κίνδυνος πέρασε με μια έγκαιρη απόκρουση, ωστόσο είναι κόρνερ. Δούμε τι θα κάνει εκεί. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Φάουλ. Ναι, το δίνει ο διαιτητής. Μπανέγκα. Μπρόικερς. Λιούιν θα κάνει τη μακρινή παλιά. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Μπανέγκα. Μπανέγκα θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Προσπαθούν να ανοίξουν το παιχνίδι. Ζορζέν προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Είναι ευκαιρία. Ρετζινάλντο θα σεντράρει. Η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Δεν κόβεται με τίποτα. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Ντανίλο. Ρετζινάλντο. Μπανέγκα. Μπρόικερς κάνει τη μακρινή παλιά. Κάνει μια έτοιμο ζωστάρι. Είπε όχι, έξοχος. Μπράβο του, κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Πλάγιο. Τη στέλνει μακριά. Την έκοψε. Σφύριγμα και λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Και να είμαστε λοιπόν στην ανάπαυλα. Στα πρώτα 45 λεπτά είδαμε πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία από τις δύο ομάδες, ένα γκολ και γενικά ένα ευχάριστο παιχνίδι. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από το δύο ομάδες?
Όσο πιο πολύ προσπαθείς και ρισκάρεις, τόσο αυξάνονται και οι πιθανότητες σου για νίκη. Μονάχα ένα γκολ χωρίζει τις δύο ομάδες. 1-0 το σκορ. Η δεύτερη περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει. Το 1-0 συνήθως είναι και παγίδα, γιατί είναι αρκετά έθραυστο σκορ και αν επαναπαυθεί σε αυτό η ομάδα μπορεί να την πατήσει. Με τους παίκτες να κλείνουν πίσω, αντί να δημιουργούν νέες καταστάσεις. Αν σημάδευε λίγο καλύτερα, μπορεί και να το είχε βάλει. Δεν είχε πολλές επιλογές και αποφάσισε να δοκιμάσει αλλιώς. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μάλλον ήρθε η ώρα να ενισχύσουν την επίθεσή τους και να επιδιώξουν την ισοφάριση. Οι αμυντικοί θα πρέπει να προωθούνται πιο πολύ και ας ρισκάρουν. Και ο προπονητής τους κάνει άλλη μία αλλαγή. Απανωτά. Ο Αλεσάντρε Πάτο με την μπάλα. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η ΕΚ μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Ο χρόνος που τους απομένει είναι λίγος. Θα πρέπει να επινοήσουν κάτι καλό τώρα. Βάζει δύναμη ο τροματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Ελ Σαράουι. Μπαζούρ. Ελάχιστος χρόνος πλέον. Τους χωρίζει από το πολυπόθητο αποτέλεσμα. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Διώχνει όπως την μπάλα. Βγάζει την παλιά. Λίγο έλειψε και θα την έστελνε προς τα δίχτυα. Λουίν. Προσπαθεί να παρακάμψει το κέντρο. Αυτό ήταν τέλος. Μπορούμε να αποδώσουμε τα εύσημα για την νίκη στους αμυντικούς, οι οποίοι δεν έχασαν την αυτοσυγκέντρωσή τους καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι, μόνο ένα γκολ, αλλά αξίζει να υπογραμμίσω ότι αναμετρήθηκαν σκληρά και άντεξαν και στην ισχυρή πίεση από τους αντιπάλους. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε για απόψη, οπότε ευχαριστώ τον Γιώργο Θαναελάκη που ήταν μαζί μου. Από τη μεριά μας, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Όχι, εγώ ευχαριστώ.